Τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα, να φύγουμε από τις τουριστικές ειδήσεις και να πάμε σε μία άκρος ενδιαφέρουσα είδηση. Να πάμε στον μεγαλύτερο πύραυλο, ο οποίος φαίνεται πως έχει κατασκευαστεί από ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Σέφιλντ στην Αγγλία και μάλιστα έχει ελληνική υπογραφή. Δεν και όχι απλά καλά, έχει ελληνική υπογραφή, φαίνεται ότι έχει και υπογραφή από έναν πολίτη, έναν φοιτητή από τη Χρυσούπολη της Καβάλας. Ο λόγος για τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον οποίο τον καλησπερίζουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όμως τώρα, Γιάννη, και όχι από την Αγγλία, έτσι, καλησπέρα. Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Γεια σου, Γιάννη. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι όντως στην Αμερική, τώρα βρίσκομαι στη Φλόριντα. Να αλλάξουμε το σούπερ. Είσαι στη Φλόριντα, λοιπόν, εκεί όπου, τι κάνεις τώρα εκεί πέρα, θα έχουμε την εκτόξευση ή τι θα γίνει? Λοιπόν, η εκτόξευση έγινε στις 1 Ιουλίου. Ήρθαμε στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, εκεί πέρα έγινε και η εκτόξευση. Ήρθαμε 26 Ιουλίου, Ιουνίου, συγγνώμη. Πετάξαμε τον πύραυλο στις 1 Ιουλίου. Πρόκειται για έναν πύραυλο, μιας και είμαι μέλος σε μια ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ. Είναι μια ομάδα που αποτελείται από φοιτητές, που φτιάχνουμε και πετάμε δικούς μας πυράβλους. Μπράβο. Η εκτόξευση έγινε, όπως είπα, στις 1 Ιουλίου. Πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Ωραία. Θέλω λίγο να δούμε και αυτά τα πλάνα, Γιάννη, τα οποία μας έχει στείλει. Εκτόξευση, λοιπόν, αυτή είναι η εκτόξευση πυράβλου, του μεγαλύτερου μάλιστα πυράβλου, ο οποίος έχει ελληνική υπογραφή. Είναι από φοιτητές από Ελλάδα. Είναι δύο, μάλιστα. Δύο δεν είστε, Γιάννη? Είμαστε δύο, είμαι εγώ και η Ζέφη. Ναι. Η Ζέφη βρίσκεται στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και είμαστε, εγώ είμαι ο αρχηγός αποστολής για την ομάδα και η Ζέφη Φράβο. Είναι η project manager που είναι που στην ουσία βοήθησε στο να βρεθούμε εδώ πέρα στην Αμερική, να μιλήσει με το launch site κτλ. Πρωτοπορεί η Χρυσούπολη από ό,τι φαίνεται. Γιάννη, μπράβο πραγματικά. Ο Δήμος Νέστου φαίνεται ότι βγάζει πραγματικά διαμάντια, τα οποία μεγαλοπρέπει που βλέπουμε και στην Αγγλία και στο εξωτερικό, γενικότερα στις ΗΠΑ που βρίσκεσαι τώρα. Πώς πήρες αυτή την απόφαση όμως, σαν φοιτητής αεροναυπηγικής που είσαι, πώς έλαβες αυτή την απόφαση να πεις εγώ μαζί με τους συνεργάτες μου θα πάω, ρε παιδί μου, και θα κατασκευάσω αυτή η ομάδα αρχιτεκτόνων το μεγαλύτερο πύραυλο? Κοιτάξτε, σίγουρα αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό γενικά ο πύραυλος, μας ήρθε η ιδέα πριν από 2 με 2,5 χρόνια, που τότε στην ουσία ήταν και όταν πρωτομπήκα στην ομάδα, γιατί τώρα τελείωσα το τρίτο έτος. Οπότε, επειδή από πολύ μικρή ηλικία μου άρεσε το διάστημα και γενικά ήθελα πολύ να συμμετέχω σε τέτοιες δραστηριότητες, θέλαμε να σπάσουμε το ρεκόρ, γιατί η ομάδα μας, το ρεκόρ που έχουμε είναι 36.000 πόδια, περίπου 10 με 11 χιλιόμετρα. Θέλαμε να σπάσουμε πολύ αυτό το ρεκόρ. Και έτσι, πριν από 2,5 χρόνια περίπου, ξεκινήσαμε και σχεδιάσαμε τον πύραυλο. Μας πήρε γύρω στο 1,5 χρόνο για να το σχεδιάσουμε και να το τυλοποιήσουμε. Και φέτος, την τελευταία ακαδημαϊκή χρονιά, ξεκίνησε η κατασκευή. Και φτάσαμε εδώ πέρα που φτάσαμε. Μπράβο, πραγματικά. Είναι, και ήδη τώρα έχεις βάλει και ψηλά τους στόχους, Γιάννη, για κάτι ακόμη μεγαλύτερο. Βλέπουμε ότι βέβαια έχεις φτάσει στο ζενίθ, θα λέγαμε, στο πικ, γιατί έχεις κατασκευάσει το μεγαλύτερο ελληνικό πύραυλο, τι άλλο να κάνεις. Αλλά έχεις ήδη βάλει υψηλούς στόχους και για επόμενους ενδεχομένως πλέον πυράβλους ή το οτιδήποτε έχεις στο μυαλό σου. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ακόμα σπουδάζω, στην ουσία φέτος τελείωσα το τρίτο έτος, θα κάνω 1 χρόνο πρακτική σε μια εταιρεία στην Αγγλία και μετά θα ξαναγυρίσω στο πανεπιστήμιο για να τελειώσω το μάστερ μου. Οπότε σίγουρα έχω θέσει υψηλούς στόχους, αλλά θέλω πρώτα να τελειώσω και να το παίρνω βήμα-βήμα. Μπράβο, πραγματικά. Μπράβο στη Χρυσούπολη, μπράβο στο Δήμο Νέστου, μπράβο στην οικογένειά σου που σίγουρα σε στηρίζει, Γιάννη, σε όλη αυτή την προσπάθεια. Έτσι. Μπράβο σε αυτούς τους γονείς. Πραγματικά είναι παιδιά. Και κάτι για το τέλος, έτσι χαριτολογώντας, όταν σου λέγαν ίσως μικρός κάποια μη πετάς στο διάστημα, εσύ τελικά το κάνεις πράξη, Γιάννη, έτσι. Το κατάφερες, πέταξες στο διάστημα. Λοιπόν, οπότε τα όνειρά μας πάντα να τα συνεχίζουμε, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Βλέπετε τώρα
Μπράβο σου, Γιάννη, πραγματικά μια εξαιρετική πορεία. Μπράβο όμως και στους συνεργάτες σου, στους καθηγητές σου, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους βοήθησαν λαμπρό το μέλλον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Μπράβο στη Χρυσούπολη, μπράβο στο Δήμο Νέστου για αυτά τα παιδιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.